Το Ανάδεξέτο συνεχίζει τα γυρίσματά του στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιουπόλεως και έχει κοντά του καλεσμένους, τους εκπροσώπους του Αθηνοδρόμιο, έτσι, η κυρία Αγάθη Πατσιούδη, η οποία ασχολείται με την οργάνωση και την προετοιμασία του newsletter, και τον κύριο Καράλη Περίανδρο, ο οποίος είναι διαχειριστής της σελίδας του περιοδικού και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι το Αθηνοδρόμιο, σε ποιους απευθύνεται, τι κοινό στοχεύει. Ωραία, λοιπόν, το Αθηνοδρόμιο είναι πάνω απ' όλα ένα εργαλείο. Όπως γράφουμε και στην αρχική σελίδα του περιοδικού, είναι πέρα απ' όλα ένας οδηγός πόλης, ο οποίος απευθύνεται σε εφήβους, σε παιδιά, στην οικογένεια, στους γονείς τους δηλαδή. Κάθε θέμα το οποίο παρουσιάζουμε, κάθε δραστηριότητα, κάθε αντικείμενο που αναπτύσσουμε, στοχεύει στο να συνδέσει από τη μία πλευρά το σχολικό βίωμα, τη σχολική εμπειρία και από την άλλη τα κριτήρια της αξιολόγησης, τα οποία ερανίζουν ό,τι καλύτερο υπάρχει στην πόλη αυτή τη στιγμή. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας ώθησαν να επιλέξετε τις συγκεκριμένες ενότητες τις οποίες αναπτύσσετε στο περιοδικό αυτό? Να σας απαντήσω σε αυτό. Σαν ειδική της εκπαίδευσης, θα θέλαμε να αναφέρουμε έτσι τους εαυτούς μας και τους συνεργάτες μας, οι οποίοι είναι αρκετοί, είναι ήδη αξιολογημένοι σε αυτό. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλο αυτό το ευρύ φάσμα το οποίο δημιουργεί ο 21ος αιώνας, οι απαιτήσεις δηλαδή και οι ανάγκες της εκπαίδευσης. Οπότε δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι ενότητες για να καλύψουν αυτόν τον σκοπό. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός αναγνώστη του Αθηνοδρόμου, τι μπορεί να του προσφέρει? Ωραία, τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και ποικίλα. Πρώτα απ' όλα μέσα από τις διάφορες ενότητες που έχουμε, για παράδειγμα από ενότητες για το βιβλίο, για το μουσείο, για το θέατρο, μέχρι ενότητες για τον αθλητισμό, για την ψυχολογία, για τα ψηφιακά παιχνίδια. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να συνδέσει αυτό που συμβαίνει στη σχολική ζωή, που είναι κάτι που το γνωρίζουμε καλά και εμείς ως επαγγελματίες της εκπαίδευσης, με αυτό που συμβαίνει στο σπίτι και στην κοινωνία, που ουσιαστικά είναι και ο απότερος στόχος του Αθηνοδρομίου. Και νομίζω είναι και άλλα τα πλεονεκτήματα. Ναι, στην ουσία αυτό που θα έλεγα με μια μικρή φράση είναι ότι ο αναγνώστης έχει στη διάθεσή του έναν ειδικό οποιαδήποτε στιγμή. Μέσα από τις ενότητες να επιλέξει τη θεματολογία ο ίδιος που θα τον ενδιαφέρει ή θα τον έχει προβληματίσει και θα μπορέσει διαβάζοντάς μας, εμείς θα του παρέχουμε τη γνώση πάνω σε αυτό. Έχει επιλεγεί να υπάρχει καθημερινή παρουσία στο διαδίκτυο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, βεβαίως. Έχει επιλεγεί η καθημερινή παρουσία και δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς και για τα παιδιά σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης και αν αναφερόμαστε, είτε είναι δημοτικό, είτε είναι γυμνάσιο, είτε είναι λύκειο. Είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει ένα εργαλείο που να συνδέει τη φυσική εκπαίδευση με τις απαιτήσεις τις εκπαιδευτικές του 21ου αιώνα. Εμείς ως εκπαιδευτικοί τα όρια και το πλαίσιο τα γνωρίζουμε και αυτό θέλουμε να δώσουμε. Ένα εργαλείο για να συμβαίνει αυτό. Να γίνουν τα παιδιά πολίτες του κόσμου καθημερινά, ένα βήμα τη φορά. Στις μέρες μας υπάρχουν αρκετοί ιστότοποι και ιστολόγια με παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ποια είναι η διαφορετική πρόταση του Αθηνοδρόμιου? Πρώτα απ' όλα το εύρος των ενοτήτων που καλύπτονται. Δεύτερον, οι πολλοί συνεργάτες, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι επιστήμονες ο καθένας στο χώρο του, είναι όλο αυτό το κομμάτι της γνώσης, του πώς δηλαδή κοινός μας τόπος είναι το σχολείο, είναι η οικογένεια, είναι η γνώση και πώς τελικά θα πρέπει ένας άνθρωπος, παιδί ή ενήλικος, άνθρωπος με οικογένεια ή χωρίς οικογένεια, αυτές τις δραστηριότητες και την καθημερινότητά του να μπορεί να τις παντρέψει με το φάσμα των εκπαιδευτικών διαδικασιών και να μορφοποιήσει την πληροφορία σε γνώση τελικά. Αυτό είναι στην ουσία, θα μπορούσα να πω και εγώ, δεν πραγματευόμαστε την πληροφορία, απλά τη γνώση και την προσφέρουμε στον αναγνώστη μας. Αν δεν κάνω λάθος, είσαστε και οι δύο συντάκτες, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, υπάρχουν βεβαίως και πολλοί άλλοι συντάκτες στο Αθηνοδρόμιο. Να πούμε μερικά λόγια για αυτό το κομμάτι? Βεβαίως, ναι, σαφώς. Εκτός από το κομμάτι της διαχείρισης που αυτό υπάρχει μέσα στην καθημερινότητά μου, είμαι και υπεύθυνος στα τυποσελίδα μουσική και μουσική βιβλιοθήκη. Η συγκεκριμένη σελίδα ασχολείται
σαν εργαλείο, όπως προείπαμε και πριν, να δημιουργήσει λίστες οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στους κύκλους της σχολικής ζωής, έτσι ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να μπορεί να πάρει αυτό το εργαλείο και να το χρησιμοποιήσει όπως αυτός επιθυμεί για τους σκοπούς και τη στοχοθεσία του στο μάθημά του. Εκτός από εμένα, φυσικά και η κυρία Αγάθη, θα παρουσιάσει καλύτερα την ενότητά της. Λοιπόν, εγώ είμαι συντάκτρια στις σελίδες, ιστοσελίδες, εφαρμογές και ψηφιακά παιχνίδια. Είναι κάτι που πιο 20ος αιώνας από αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ γονείς, εκπαιδευτικούς. Είναι στις νέες παιδαγωγικές τάσεις να εντάξουμε το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην διαδικασία της μάθησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την ασφάλεια, να μιλήσουμε για τα όρια της χρήσης και της εφαρμογής, γιατί καλώς όλοι οι προγραμματιστές, οι εταιρείες και οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτό φέρνουν το τεχνολογικό αγαθό. Εμείς ωστόσο είμαστε εκεί ως εκπαιδευτικοί που γνωρίζουμε το πλαίσιο και τα όρια της εκπαιδευτικής διαδικασίας να θέσουμε τους όρους χρήσης και εφαρμογής. Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Νομίζω η δουλειά μας είναι να πάμε αντίστροφα με τους άλλους. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι φέρουν ένα αγαθό ή μια πληροφορία και την τοποθετούν με τέτοιο τρόπο, εμείς είμαστε στο ακριβώς ανάποδο. Ότι βάζουμε ως πρώτη μας προτεραιότητα το παιδί και από εκεί και πέρα το πώς θα πρέπει το παιδί να δεχθεί αυτό το προϊόν ή την πληροφορία, αυτό είναι που μας απασχολεί, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε αυτή τη γνώση που θα του παρέχουμε. Mm-hmm. Οπότε αξιολογούμε όλο το περιβάλλον γύρω μας, θα το αναλύσουμε, θα το διατυπώσουμε με τέτοιο τρόπο και θα δώσουμε αυτή τη σωστή πρόταση στο γονιό, στον εκπαιδευτικό ή στον άμεσα ενδιαφερόμενο, αφού ο οικείος μας τόπος είναι η οικογένεια και το παιδί. Τέλεια. Τώρα που είπατε για το θέμα παιδιού, για ποιες ηλικίες, σε ποιες ηλικίες στοχεύει το Αθηνοδρόμιο, δηλαδή ποιο είναι το κοινό, του όσον αφορά τα παιδιά, δηλαδή είναι ηλικίες 5 με 8, είναι 8 με 15. Λοιπόν, το Αθηνοδρόμιο απευθύνεται στα παιδιά όλων των ηλικιών. Ξεκινάμε από παιδιά που μπορεί να είναι προσχολικής ηλικίας, με τους συνεργάτες μας που είναι και νηπιαγωγοί. Μπορούν οι γονείς τους κατά κύριο λόγο να πάρουν πράγματα από το Αθηνοδρόμιο και τα παιδιά φυσικά, που εγκεκριμένα και ουσιαστικά σωστά τροποποιημένα από εμάς εργαλεία και άρθρα. Φτάνουμε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο μέχρι και το λύκειο. Και από εκεί και πέρα στα μεγάλα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς. Σε τι έγκυται η καινοτομία του Αθηνοδρόμιου τελικά? Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολλά τα καινοτόμα χαρακτηριστικά, θεωρούμε, όχι επειδή είναι προσπάθεια στην οποία συμμετέχουμε όλοι, ακριβώς, και παιδί του αρχισυντάκτη μας κυρίως, του κυρίου Ουρανού και όλων των υπόλοιπων συνεργατών. Σίγουρα ξεκινάμε από το ευρύ φάσμα των ενοτήτων, ξεκινάμε από σημεία όπως είναι η εύκολη περιήγηση με τα εικονίδια τα οποία έχει το Αθηνοδρόμιο. Είναι το ότι έχει συγκεράσει, έχει καταφέρει να συνεργαστούν άνθρωποι από χώρους καλλιτεχνικούς, επιστημονικούς, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν στη γνώση, στο παιδί, στην οικογένεια. Και είναι μια προσπάθεια η οποία δίνει προς τα έξω. Είναι πραγματικά μια προσφορά προς την κοινωνία που την δίνουμε. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς. Ας πούμε, το ενημερωτικό δελτίο που αναφέραμε προηγουμένως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα που ετοιμάζεται και θα ξεκινήσει με την καινούργια σχολική χρονιά. Θα προτείνει, θα έχει 30 προτάσεις κάθε εβδομάδα, ώστε να έχουμε με παιδαγωγικό περιεχόμενο έξοδο στην πόλη για τους γονείς και για τα παιδιά. Και δεν θα σταματήσουμε ίσως σε αυτό μόνο, δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα, ίσως και συνεργασίες με μουσεία. Ανάπτυξη γενικά, εκπαιδευτικών εφαρμογών σίγουρα. Φυσικά, απλά ναι, συνεχώς υπάρχουν ιδέες και προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε. Υπάρχει μια ανάπτυξη συνεχώς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε καλή τύχη στο Αθηνοδρόμιο, σε εσάς προσωπικά. Και όλο και σε καινούργια και πιο καινοτόμα project μέσα από το Αθηνοδρόμιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας.